Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτή Δεσποτείας, κύριε Νεοεκλεγέντα Δήμαρχε Σπυρίου, κύριε Αντισυνταγματάρχε, εκλεκτοί προσκεκλημένοι αγαπητές φίλες και φίλοι, μεγάλη μας χαρά και τιμή για την παρουσία σας σήμερα, στην παρουσίαση των βιβλίων του συμπατριώτη μας Παναγιώτη Τσαμάτου, Βουλκάνα Βουδαπέστη, Θεσσαλονίκη, ένα σκαλινό ταξίδι και άλλες βορειοδυτικές ιστορίες και η ποιητική συλλογή «Ιδιοχείρωση». Παναγιώτης Τσαμάτος, καθηγητής μαθηματικής ανάλυσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνου για 40 χρόνια, ομότιμος καθηγητής σήμερα, συμπατριώτης μας, εκλεκτός φίλος. Πιστεύω ότι συμπορεύεται και ζει με το φράχτα και το σκαλινό τρίγωνο από τότε που γεννήθηκε. Ο άνθρωπος, ο καθηγητής, ο λογοτέχνης. Αγαπητέ Παναγιώτη, διαβάζοντας τα έργα σου, τόσο το πεζογράφημα όσο και την ποιητική σου συλλογή, και χωρίς να είμαι ειδήμων στην ανάλυση και εμβάθυνση παρόμοιων πονημάτων, μπορώ να πω ότι πέρα από το ότι ένιωσα βαθιά μέσα μου και είδα μπροστά μου την παλιά παραδοσιακή παραμυθιά, με τους χαρακτηριστικούς τύπους και διαλόγους, βλέπε Αρμένο, Γούλα κλπ, ταυτόχρονα με συγκίνησε και με προβλημάτισε τόσο η ποιητική σου συλλογή, όσο και η ιστορία της οικογένειας του Φανάκη, του Περικλή και της Χάιδος. Πώς να μην συγκινηθεί κάποιος από τα δεινά που πέρασε ο τόπος μας στον εμφύλιο πόλεμο και όχι μόνο. Στην ποιητική σου συλλογή είναι φανερή η συναισθηματική φόρτιση και παράλληλα περνάς εύστοχα τα κρυμμένα και ας μου επιτραπεί η έκφραση κωδικοποιημένα μηνύματα για την σύγχρονη εποχή. Ένα πολύ μικρό παράδειγμα, η ορφανή βροχή που δεν ακούγεται πια στους τσίγκους λόγω αλλαγής της ζωής μας και της καθημερινότητας. Γιατί την εμποδίζουν του μυαλού τα καλούπια και ο εγκυβωτισμός της σκέψης και της ψυχής. Ο τείχος που έχει ψωθεί λόγω της αλλίωσης χαρακτηριστικών, ενεργειών και σκέψης. Βιωματικές εμπειρίες που αποτυπώνονται με ένα χαρακτηριστικό modus vivendi που υποδηλώνει συνεχή πάλι και αναζήτηση για την κατάκτηση στόχων που ποτέ δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Ποτέ δεν έχεις πάρει κάτι το έτοιμο, το τελειωμένο. Το κατέκτησες και το τελείωσες. Το φράκταλ σου συμπορεύεται τόσο με τον έρωτα όσο και με τον θάνατο. Απ' τη μια ο έρωτας και η ζωή, από την άλλη ο θάνατος και το τέλος. Υπάρχει άραγε τέλος μέσα από την λογοτεχνία και τη λογοτεχνική μας παράδοση? Θα έλεγα πως όχι. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη και το άπειρο τον αριθμό που δεν δέχονται το τέλος. Η διαρκής αναζήτηση, η περιέργεια για το αύριο και η δημιουργία δεν έχουν τέλος. Μπορεί να έχουν τελειότητα, όχι όμως τελείωση. Φίλε μου Παναγιώτη, σε ευχαριστώ που με κατέστησες κοινωνώ τόσο τον έργο σου, όσο και τη σημερινή μας εκδήλωση έκφραση συναισθημάτων. Σας ευχαριστώ. Περνάω στην παρουσίαση των κυρίων ομιλητών μας. Ο κύριος Εργολάβος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Παραμυθιά. Αριστούχος μαθητής του Γυμνασίου Παραμυθιάς, πέτυχε ανάμεσα στους πρώτους στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, όπου και σπούδασε ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Οικοτροφιών και του Κλωνοτήματος Παπαδάκη. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του πήρε μέρος στους αγώνες των φοιτητών εκείνης της εποχής για την παιδεία και προστάτησε στην ίδρυση του Πανεπιρωτικού Φοιτητικού Συλλόγου, του οποίου υπήρξε ο πρώτος Γενικός Γραμματέας. Μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας, διορίστηκε στη δημόσια εκπαίδευση και υπηρέτησε διαδοχικά στα γυμνάσια Λύκεια Παραμυθιάς Φιλιατών, Ιγουμενίτσας των Λιανών και τελικά στη Ζωσιμία Σχολή Ιωαννίνου. Το 1968 παρατήθηκε από τη δημόσια εκπαίδευση και ασχολήθηκε με την ιδιωτική. Για αρκετά χρόνια ασχολήθηκε επίσης με την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και αντιδήμαρχος του Δήμου Ιωαννιτών. Το πέρασμά του από την τοπική αυτοδιοίκηση κατά κοινή ομολογία χαρακτηρίζεται από την εντυμότητα και καθαρότητα των ενεργειών του, καθώς και το θάρρος της γνώμης του, ακόμη και όταν αυτή η γνώμη γινόταν πολύ ενοχλητική. Μόνιμος συνεργάτης των δύο μεγάλων τοπικών εφημερίδων των Ιωαννίνων για πάρα πολλά χρόνια, της εφημερίδας Υπηρωτικός Αγών και Πρωινός Λόγος. Εκτός από το μεγάλο πλήθος δημοσιευμάτων στον τοπικό και αθηναϊκό τύπο, ο κύριος Εργολάβος είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων μέσα από τα οποία αναδεικνύονται θέματα του πολιτισμού και της ιστορίας της Ηπείρου. Ιδιαίτερα πρέπει να τονιστεί το πλούσιο και πολύτιμο συγγραφικό του έργο που αναδεικνύει τον υπηρετικό ευεργετισμό και την υπηρετική ευπηγία.
μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου Αποφύτων της Ορσημιάς Σχολής Ιωαννίνου και της Εταιρείας Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου, εξακολουθεί να δίνει καθημερινά ένα δυναμικό παρόν στην πνευματική ζωή των Ιωαννίνων και της Υπήρου γενικότερα. Να καλωσορίσουμε και την κυρία Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, την κυρία Μπραήμη. Κύριε Βουλάκου, έχετε τον λόγο. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε εκπρόσωποι των φορέων, αγαπητοί συμπατριώτες. Πριν αρκετά χρόνια, ο συγγραφέας των βιβλίων που απόψε παρουσιάζουμε μου ζήτησε να παρουσιάσω το πρώτο λογοτεχνικό του έργο με θέμα που είχε σχέση με την ιδιαίτερη πατρίδα μας, την Παραμυθιά. Μετά την πρώτη έκπληξη που ένιωσα από αυτή την πρόσκληση, διαπίστωσα ότι πολύ νωρίς, μάλιστα, ως συγγραφέας, είχε κατανοήσει πως στη ζωή μας με τις πολλές συνιστώσεις της είναι αναγκαία η διάκριση και η χρησιμότητα της συνύπαρξης της γνωστής σε όλους μας διανοητικής και αισθητικής γνώσης. Η συνύπαρξη αυτή βέβαια θεωρείται σήμερα ιδιαίτερα στοιχείο εκ των ουκάνευ, διότι όσο με το θρίαμβο της πρώτης πλαταίνει ολούς, τόσο με την περιορισμένη εμφάνιση της δεύτερης, που συχνά αποτελεί είδος πολυτελείας έναν υπαρξία, στενεύει η καρδιά. Η διανοητική γνώση, βέβαια, όπως ξέρουμε, καλλιεργείται συστηματικά, μάλιστα, συχνά από την παιδική ηλικία, αρχίζει και αυτή με τις αισθήσεις που προσφέρουν το υλικό για να αποκτήσουμε την πείρα της ζωής. Έρχεται στη συνέχεια ο νους, συνδέει τα στοιχεία της πείρας, τα επεξεργάζεται με βάση τους νόμους της λογικής και μας δίνει την ικανότητα να κυριαρχούμε σε κάθε τι που υπάρχει γύρω μας και εντός μας και να βρίσκουμε τις αιτίες των φαινομένων και των πραγμάτων. Η διανοητική γνώση, παρόλες τις πολύτιμες υπηρεσίες που πρόσφερε και εξακολουθεί να προσφέρει στον άνθρωπο, με την υπερτροφία της και την επικίνδυνη μονομέλειά της, ανοίγει ανάμεσα στον άνθρωπο και στον κόσμο τον αισθητό ένα χάσμα. Διαλύει το μυστήριο της φύσης και της ζωής, την αίσθηση του απροσδόκητου και του εκπληκτικού. Αυτό το χάσμα έρχεται να καλύψει η αισθητική γνώση, που είναι η εμπειρία της ψυχής για τα πράγματα και γεμίζει τον άνθρωπο με ζωντανές συγκεκριμένες παρουσίες. Η πρώτη, με τις έννοιες, χωρίζει τον άνθρωπο από τον κόσμο. Η δεύτερη, με τις εικόνες, ενώνει τον άνθρωπο με τον κόσμο. Δίνει στη ζωή νόημα, δυνατότητα εποπτείας πνευματικής, απαλλαγής από ένα σύνολο ανθρώπων ζωντανών νεκρών, σαν εκείνους της έρημης χώρας του Έλιον. Ξυπνάει τη συνείδησή μας και ξεσηκώνει μέσα μας δυνάμεις δημιουργικές ενάντια στο θανάσιμο ύπνο που πάει να μας αποκοιμήσει. Η διανοητική λοιπόν και η αισθητική γνώση δεν είναι δρόμοι διαφορετικοί. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο και οι δυο με το δικό του τρόπο ο καθένας εκφράζουν την ιδέα της ζωής που κορυφώνεται για την επιστήμη στην ιδέα της αλήθειας και για την τέχνη στην ιδέα της ομορφιάς. Αλήθεια και ομορφιά είναι οι δυο βασικοί πόλοι γύρω από τους οποίους τρέφεται κάθε γνήσια ανθρώπινη ζωή. Πάνω σε αυτές στυλώνεται η πίστη στον ίδιο τον εαυτό μας και πιο πέρα ακόμα, στην πιο μεγάλη αρετή, την αγάπη για τον συνάνθρωπο από όπου πηγάζει κάθε γνήσια παρόρμηση
για ένα αξιόλογο έργο σε αυτόν τον κόσμο. Αυτόν ακριβώς το δρόμο ακολούθησε στη ζωή του και ο συγγραφέας των βιβλίων που σήμερα παρουσιάζουμε. Φύσης ευτυχής κατά τον Πλάτωνα, αντιμετώπισε τη ζωή με την ορθή παιδεία που ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια σε αυτόν εδώ τον τόπο και ολοκληρώθηκε με πλήρη επιστημονική κατάρτιση σαν μια ζωντανή πνευματική λειτουργία που καταξιώνει τη ζωή του ανθρώπου. Τον βοηθάει να βρει το βαθύτερο νόημά της, του εξασφαλίζει ανάλογη επαγγελματική σταδιοδρομία και κοινωνική αναγνώριση. Με καταγωγή όμως από μια θρηλυκή κομμόπολη, την παραμυθιά Θεσπρωτείας, με λαμπρή αγωνιστική παράδοση και πνευματική λάμψη, με βαθιές προοδευτικές προγονικές ρίζες και ισχυρή προσωπική θέληση, γρήγορα κατανόησε πως η ζωή του ανθρώπου δεν είναι μονάχα διανοητική γνώση και λειτουργία που εξασφαλίζεται με την επιστήμη. Είναι ταυτόχρονα και μια ευρύτερη ποιητική δημιουργική ενέργεια που εκδηλώνεται με αυτό που ονομάζουμε τέχνη. Αυτό ακριβώς είναι το συμπέρασμα στο οποίο χωρίς κόπο καταλήγει ο αναγνώστης με τα δύο νέα καλλιτεχνήματα του Παναγιώτη Τσαμάτου. Τα πεζά του διηγήματα με τον τίτλο «Μουργάνο, Βουδαπέστη, Θεσσαλονίκη», ένα σκαλινό ταξίδι και άλλες βόρειο-δυτικές ιστορίες και την ποιητική του συλλογή με τον τίτλο «Ιδιοχείρωση». Και είναι τα γνωρίσματα όλων των διηγημάτων που περιλαμβάνεται στο πρώτο λογοτεχνικό του δημιούργημα, ανεξάρτητα από την ευρύτητα και την ποικιλία του περιεχομένου του. Είναι όλα παρμένα από τον ευρύτερο υπηρετικό χώρο, όπως αυτός αποτυπώθηκε ζωηρά μέσα του. Προέρχονται από προσωπικά του βιώματα ή εκπορεύονται από διηγήσεις συγγενών και φίλων που σημάδεψαν αποφασιστικά την παιδική του ηλικία. Και αυτό είναι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον αναγνώστη. Είναι γεγονός πως ο συγγραφέας αυτών των πεζογραφημάτων πέτυχε στη ζωή του με πολύ ασφαλώς μόχθο και με τον πιο επιθυμητό τρόπο αυτά που επιδίωξε. Και ως ακόμα υπάρχει μπροστά του αρκετό πεδίο δράσης και δημιουργίας. Όμως τα παιδικά του χρόνια, αυτά τα σχολικά, τα εφηβικά και ο τόπος με τον οποίο αυτά συνδέονται, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που κατά καιρούς τα συνόδευαν, αγρυπνούν μέσα του. Η ανάμνησή τους αποτελεί την καθημερινή του τροφή και συνθέτει τις ωραίες στιγμές της ζωής του. Στην περίπτωση αυτή δεν είναι μονάχα τα διάφορα περιστατικά που ξαναζούν μέσα στη μνήμη του. Είναι ταυτόχρονα και ο συναισθηματικός πλούτος που διατηρεί ολοζώντανη την έντασή του και τη γονιμοποιητική του ικανότητα. Αυτή η τελευταία γίνεται εύκολα αντιληπτή και στα δύο λογοτεχνικά δημιουργήματα, το διηγηματικό και το ποιητικό του. Στο πρώτο απασχολούν τον συγγραφέα θέματα του καιρού του και του τόπου του, που αποτελούν και τις βαθιές ρίζες με τις οποίες είναι γερά δεμένα τα παιδικά του χρόνια. Από αυτές δεν εννοεί να ξεκοπεί ο συγγραφέας, γιατί ξέρει καλά πως αυτές οι ρίζες αποτελούν τη θυμονιά που σοδιάζουμε κάθε τόσο για να ανάψουμε το τζάκι μας όταν αναπόφευκτα πέσει πάνω μας η παγωνιά των παροχημένων καιρών. Και ο άνθρωπος που ξεκόβεται από τις ρίζες του μοιάζει με το ξεριζωμένο δέντρο που
είναι κατάλληλο μονάχα για κούτσουρα και για κάψιμο. Τέτοια θέματα είναι ο πόλεμος, η μετανάστευση, τα φασιστικά καθεστώτα της εποχής εκείνης, η κοινωνική ζωή του χωριού και της πόλης, με το πλούσιο ηθογραφικό υλικό της, που είτε σιγά σιγά χάνεται και παραδίνεται στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, είτε ακολουθεί τον δρόμο της εξέλιξης και προσαρμόζεται στα δεδομένα της σύγχρονης εποχής. Μαζί με αυτά οι προσωπικές εμπειρίες του συγγραφέα από τα πρώτα του ταξίδια σε πόλεις γειτονικές, γεμάτες από αντιθέσεις κοινωνικές και από τις συνακόλουθες συγκρούσεις των συμφερόντων. Η σοφερή ηθική του αποβαίνει συχνά, η μόνη δυνατή ηθική του ανθρώπου, καθώς πίσω από κάθε ιδέα και πίσω από κάθε αίσθημα ενεδρεύει κάθε τόσο ο έμπορος της ιδέας και του αισθήματος. Ο πόλεμος, στον οποίο είναι αφιερωμένο το πρώτο διήγημα, είναι πράγματι σκληρός. Αφαιρεί κατά το Θουκυδίδη την ευπορία του καθημέραν βίου, γίνεται βίαιος διδάσκαλος και προς τα παρόντα τα σοργάς των πολλών εξομοιεί. Πιο σκληρός όμως, πραγματική και ανίποτη τραγωδία για ένα λαό, είναι ο εμφύλιος πόλεμος, του οποίου την εξέλιξη παρακολουθεί ο συγγραφέας με τρόπο μεθοδικό, θα έλεγα αναλυτικό μαθηματικό, καθότι και καθηγητής της μαθηματικής ανάλυσης. Μαζί δε και οι περιπέτειες ενός από τους πρωταγωνιστές του, που υπήρξε και αυτός ένα από τα αναρρύθμιτα αθώα θύματα και πήρε τα βουνά για να αλλάξει, όπως έλεγε, και πίστευε τον κόσμο. Τότε όμως κατάλαβε, μέσα από τις περιπέτειές του, που ήταν ταυτόχρονα και περιπέτειες ολόκληρου του έθνους, πως ο κόσμος δεν αλλάζει αν δεν αλλάξουν οι άνθρωποι, αν δεν γίνουν όλοι οι άνθρωποι απλοί και δεν βάλουν πλάτη για όλους και όχι μονάχα για τον εαυτό τους. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο κινούνται και τα άλλα διηγήματα που έχουν τον πυρήνα τους σε ιστορικά γεγονότα, όπως είναι η κατάληψη της Κέρκυρας το 1923 από τη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνη, που αποτέλεσε την αφετηρία του μακρινού δρόμου των απειλών με κατάληξη τον πόλεμο του 1940, στον οποίο αναφέρατε και άλλο δείγμα. Γεγονότα βουτυγμένα και αυτά στις ατέλειωτες κακουχίες, με σύντροφο την πείνα, το κρύο, το θάνατο που καραδικούσε, ανάμεικτα όμως με την ανθρωπιά και τον πόνο του Ιταλού στρατιώτη που έβρισκε στα κρυφά να προσφέρει λίγο νερό και λίγο ψωμί. Και μαζί με αυτά τα παθήματα του πρόσφυγα Μικρασιάτη, που μέσα στο χαλασμό δεν διαλύθηκε η οικογένειά του και βρήκε καταφύγιο στην Κέρκυρα. Όμως τα πράγματα ήταν δύσκολα με τους ντόπιους και όταν γύριζε στο σπίτι του, μετά τη σκληρή δουλειά του, είχε πάντα κάτι να προσφέρει εκτός από το καρβέλι στα παιδιά, γιατί το χυλάκι τους δεν έπρεπε να το μαραίνει το παράπονο. Και αυτά τα γεγονότα ο συγγραφέας τα αντικρίζει όλα με έμπειρο μάτι που μαρτυράει τη γνώση των ανθρώπινων πραγμάτων και την ικανότητα να σκέφτεται πάνω σε αυτά. Να παρουσιάζει τις μικρότητες και τις κακίες των κοινών απέδευτων ανθρώπων. Να εκδηλώνει μέσα από τους ήρωες των διηγημάτων τον πόνο και την ανθρωπιά του και να παρουσιάζεται φανερά συγκινημένος από το θέμα που τον απασχολεί. Και δίπλα στα ιστορικά γεγονότα εξιστορούνται στο ίδιο έργο γεγονότα και καταστάσεις που διαδραματίζονται στην Παραμυθιά, στα Γιάννηνα και σε άλλα μέρη στα οποία βρέθηκε ο συγγραφέας.
ο ίδιος φροντίζει και πετυχαίνει να συνδυάσει το ηθογραφικό και κοινωνικό του στοιχείο με την ανάλογη ψυχογραφική φροντίδα για τα πρόσωπα των πρωταγωνιστών του και να τους δώσει τις ανάλογες προεκτάσεις. Πρώτη προέκταση, η μετανάστευση, που ήταν για τους ίδιους τους μετανάστες και για τους οικογένειές τους ένα σωτήριο σωσίβιο επιβίωσης. Για την πατρίδα μας όμως ήταν μια επώδυνη εθνική αιμορραγία. Δεύτερη προέκταση, η εξέλιξη της κοινωνικής ζωής στη χώρα μας με όλες τις συνακόλουθες αντιφάσεις και τα βασικά της γνωρίσματα. Σε όλα τα διηγήματα αυτής της κατηγορίας προβάλλουν άνθρωποι με τις ανάγκες τους, τις αδυναμίες τους ή τους περιορισμούς τους, εξαρτημένους από τους όρους της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της εποχής τους και του τόπου τους. Εύκολα συναντάει κανείς μια γνήσια ελληνική ατμόσφαιρα, εικόνες γεμάτες δροσιά και χάρη, με μια αστήρευτη πηγή ηθογραφικών πληροφοριών μιας εποχής που, αν και σχετικά πρόσφατη, μοιάζει μακρινή μέσα στον καταιγιστικό ρυθμό των αλλαγών που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Ο συγγραφέας επεμβαίνει όπου χρειάζεται, ο ζωγράφος της απλής ζωής, με εκλεκτούς διαλόγους διατυπωμένους κατά την καθιερωμένη νεοελληνική τάξη, με καλή πίστη, χωρίς αδιαλαξία, ώστε ήρεμα και καλοπροαίρετα να φωτίσουν το θέμα από την κάθε πλευρά του, σε γλώσσα με τα διαλεκτικά της ξεχωρίσματα. Αυτοί που μιλούν τα πρόσωπα και είναι η φωνή του λαού με όλα τα ιδιώματα. Απολαμβάνεις να διαβάζεις εικόνες απλές, να παρακολουθείς παραδείγματος χάρη ντόπιους παραμυθιώτες συνηθισμένους με τα λιχνάρια του Δήμου να πληροφορούνται πως ένας γεροδεμένος κοντόχοντρος άντρας από την Αρμενία, ο γνωστός μας Λεωνίδας, με την οικογένειά του περνάνε για εβδομάδες και μήνες κάτι σειρματένια σκηνιά που τα λέγαν καλώδια και με αυτά θα μας βάλουν ρεύμα ηλεκτρικό, κάπως έτσι το λένε, δηλαδή φώτα δυνατά που θα ανάβουν με ένα κουμπί. Δεν είχαν ακόμα καταλάβει την ανάγκη της μεταβολής στην οργάνωση της ζωής και δεν είχαν διδαχθεί το Ευαγγέλιο της αναμόρφωσης της κοινωνίας. Συχνά όμως ο συγγραφέας σκηνοθετεί και βρίσκεται μπροστά σε αποπνικτικές εικόνες της καθημερινής ζωής που φέρνουν έντονα τα σημάδια του ξεπεσμού και της ψυχικής φθοράς, που μάλιστα συνοδεύεται από την αδιαφορία και την αδράνεια της κοινωνίας. Τότε εκδηλώνει τη συμπάθειά του για τις άμυρες φτωχές αυτές υπάρξεις, τις καταδικασμένες να σκέφτονται και να ενεργούν με γνώμονα την εκμετάλλευση και το χρήμα. Τέτοια υπαρξή θύμα είναι ο μικρός ηρωάς του, που μια νάρκη τον άφησε ορφανό από μάνα και πατέρα και μετά από τέσσερις κύκους του ορφανοτροφείου, το πρώτο ίδρυμα που τον είχε περιμαζέψει, ρίχτηκε σε ένα μαγειρίο στη σκληρή δουλειά. Γνώρισε ένα άλλο ίδρυμα εντός εισαγωγικών, συνηθισμένο στις πόλεις από εκείνη την εποχή, με όμορφες γυναίκες, αεράτες και φανταχτερές, ντυμένες στην τρίχα, που τις έπαιρνε τα αφεντικό από μικρές τσούπρες και τις μεγάλωνε όπως τσιγλέψεις. Και όταν γύρισε από φαντάρος, πήρε το μαγαζί στο οποίο είχε δουλέψει, το ονόμασε καφεζιτεστιατόρεν η ωραία Δοδόνη. Όταν όμως βγήκε στη σύνταξη, το έδωσε σε κάποιο μακρινό συγγενή της γυναίκας του, που το έκανε πάλι νυχτερινό κέντρο από αυτά που ανοίγουν μετά τις 12 τη νύχτα και του άλλαξε και όνομα
μετατρέποντας σε ένα νέο ίδρυμα παρόμοιο με εκείνο που είχε γνωρίσει με τις όμορφες γυναίκες. Διαβάζοντας τα διηγήματα του Παναγιώτη Τσαμάτου, καταλαβαίνεις πως η ενασχόληση με κάθε μορφή της τέχνης είναι υπόθεση σοβαρή και σύνθετη και βοηθάει στην ανάταση της ψυχής. Η ψυχή μας τότε ενώνεται με την ψυχή του καλλιτέχνη που δημιούργησε το έργο, καθώς μας στέλνει τα ανάλογα μηνύματα. Το δεύτερο λογοτεχνικό έργο, το ποιητικό, δεν σε προσελκύει απλώς, αλλά και σε καθοδηγεί. Πρώτο και βασικό στοιχείο αυτής της καθοδήγησης, ο τίτλος της ποιητικής συλλογής «Ιδιοχείρωση». Στην ποιητική ορολογία σημαίνει κάτι το προσωπικό, το αυθεντικό, το γνήσιο, εμπνευσμένο από την πραγματικότητα με όλες τις εκφάνσεις της. Έρχονται στη συνέχεια τα επόμενα επιμέρους στοιχεία και αυτά είναι ο τόπος και ο χρόνος που συνοδεύουν όλα τα ποίηματα. Βέβαια, θα μου πείτε, ο κόσμος είναι τόσο μεγάλος και τόσο πλούσιος, η ζωή τόσο ποικιλόμορφη, ώστε ποτέ θέματα για ποίηματα δεν θα λείψουν. Όσοι όμως έτυχε να έχετε διαβάσει τις συνομιλίες του Έκερμαν με τον Γκέτε, θα κατανοήσετε πως κάθε ποίημα πρέπει να είναι δημιούργημα μιας ορισμένης περίστασης. Η πραγματικότητα δηλαδή πρέπει να δίνει την ευκαιρία και την αφορμή. Η πραγματικότητα δίνει τα κύρια σημεία και από τον ποιητή εξαρτάται να βγάλει από αυτά ένα σύνολο γεμάτο ζωή και ομορφιά. Πίσω από τα πράγματα κρύβομαι, θα πει ο δικός μας ο Ρίτσος, και αν δεν βρείτε εμένα θα βρείτε τα πράγματα, και προσθέτει: είμαι ο καθρέφτης που ο λαός τη μορφή του θωρεί. Το διαπιστώνει αυτό ο αναγνώστης από τα πρώτα ποίηματα της ποιητικής συλλογής του Παναγιώτη Τσαμάτου. Σταμαράει οπωσδήποτε στο ποίημα Παμπότης, ένα όνομα όπως λέει γένους θηλυκού, γιατί το όνομά της έχει συνδεθεί με μια πλούσια παράδοση δεμένη με τη φροσύνη και τις 17 που πνίξανε στη λίμνη και έγιναν γνωστές με την ποιήση του Βαλαωρίτη στο Πανελλήνιο. Με τη Μαργαρίτα Μολυδάβα που η προσφορά της στον αντιστασιακό αγώνα και ο μαρτυρικός της θάνατος ενέπνευσαν τον Δημήτρη Χατζή, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένο το ποίημα. Είναι επίσης δεμένη με την Εστήρ και τη Ρεβέκα τα αθώα θύματα της γερμανικής τυριωδίας με το πικρό και αγύριστο ταξίδι τους για το Auschwitz. Ένας μικρός υγρός τόπος η Παμπότης, αλλά η παράδοσή της είναι τεράστια και μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή, χωρίς κανένα χάσμα. Πηγαίνει μακριά στα περασμένα με χαρακτηριστικό της γνώσμα την αγάπη της για την ανθρωπιά. Αγγίζει έτσι όλες τις εποχές, γίνεται πραγματικότητα. Συγκινεί την ποιήση που στέλνει με τη σειρά της τα δικά της μηνύματα και δεν αφήνει ασυγκίνητο τον άνθρωπο, γιατί τότε θα ξανασυμβεί αυτό που συνέβη με την Εστήρ και τη Ρεβέκα και όλα τα αθώα θύματα του Auschwitz, όπως μας προειδοποιεί ένα άλλο θαυμάσιο τραγουδιστό ποίημα. Κάποτε λέει, ήρθαν και πήραν τους Εβραίους. Δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Ύστερα ήρθαν και μάζεψαν τους επαναστάτες. Ούτε πάλι μίλησα γιατί ήμουν ήσυχος πολίτης. Τέλος, ήρθαν και πήραν εμένα. Δεν μίλησα, δεν φώναξα, έσκυψα το κεφάλι, δεν ζήτησα βοήθεια, γιατί τότε που έπρεπε να φωνάξω, να παλέψω, συνέχιζα αδιάφορος τη σκυφτή ζωή μου. Το διαπιστώνει επίσης
ο αναγνώστης διαβάζοντας τους τελευταίους στίχους από το ποίημα «Ούπο καιρός», στους οποίους γράφει. Βλέπεις, κι ο μάγος της φυλής κουράστηκε να λέει και να δείχνει τα σημάδια. Σ' αυτιά βαρύκοα και τσιμπλιασμένα μάτια. Κι ούτε δεν θέλει να μας δει ούτε να μας ακούσει. Κι εμείς άλλον δεν έχουμε κανέναν. Να ξέρει πως με ένα χορό τα νέφυρνα να συνάξει, μπας κι έρθει εκείνη η δυνατή βροχή να πνίξει ό,τι μας πνίγει. Και δεν ήταν λίγα τα πράγματα που μας έπνιγαν το έτος 2009, τότε που γράφηκε το ποίημα. Και εμείς με τα βαρύκοα αυτιά μας και με τα τσιμπιασμένα μάτια μας μοιάζαμε με τους ανθρώπους της πρώτου προμηθέα εποχής, όπως τους παρουσιάζει με τα λόγια του ημίθιου Εσχύλος στο ομώνυμο έργο. Έβλεπαν γράφει και δεν έβλεπαν, άκουγαν και δεν άκουγαν. Παρόμοιοι με σκιές ονείρων μπέρδευαν τα πάντα στην άσκοπη ζωή τους. Δεν ξέρω πόσο μοιάζουν οι άνθρωποι εκείνης της εποχής με τους ανθρώπους που παρουσιάζονται στο ποίημα που εξετάζουν. Μήπως αυτά που κατά το ποίημα μας πνίγουν έχουν σχέση με αυτά που μας προσφέρονται έτοιμα από τον τύπο, τα έντυπα κάθε λογής κυκλοφορίας, την τηλεόραση, τα διάφορα κηρύγματα με απασχολήσεις και τέρψεις ανάλογου επίπεδου που δεν αγγίζουν την ψυχή και δεν κινούν το πνεύμα. Αυτό το άγγιγμα της ψυχής και αυτή την κίνηση του πνεύματος που ξυπνάει τη συνείδησή μας από το θανάσιμο ύπνο, περιμένουμε από τη σύγχρονη ποιήση. Αρκεί βέβαια αυτή να μην είναι καρπός μιας απλής επιδημίας να γράψει ένα ποίημα για να δημιουργήσει μια κάποια εντύπωση στο κοινό. Γιατί τότε κάθε λόγος, όσο βαθιστόχαστος και αν είναι και καλοπροαίρετος, έρχεται σαν μια παράτερη εξωτερική παραφωνία να διακόψει την αρμονία της ψυχής και είναι μηδαμινά του λόγου τα στολίδια όταν μιλάει η ευγλωτία της ψυχής. Αυτήν ακριβώς την ευγλωτία της ψυχής του άφησε να μιλήσει ο Παναγιώτης Σαμάτος στα ποιήματά του, από τα οποία διάλεξα έτσι ενδεικτικά να παρουσιάσω δύο δείγματα μαζί με τα μηνύματα που εκπέμπονται από αυτά, όπως βέβαια αυτά εγώ τα ένιωσα. Και αυτό δεν το έκανα τυχαία, διότι έχω υπόψη μου το περιστατικό που ίσως είναι γνωστό σε κάποιους με τον Γάλλο ποιητή, συγγραφέα και φιλόσοφο Πολ Βαλερί. Κάποτε ένας κριτικός σχολίασε ένα ποίημά του και τον ρώτησε συνέχεια αν η ερμηνεία που έδωσε είναι σωστή. Ο Βαλερί τότε του απάντησε «Οι στίχοι μου έχουν το νόημα που ο καθένας τους δίνει. Το νόημα που τους δίνω εγώ ταιριάζει μονάχα σε μένα και δεν έρχεται σε αντίθεση με κανένα». Άφησε λοιπόν σκόπιμα τον καθένα από εσάς να διαβάσει με το δικό του τρόπο την ποιητική συλλογή «Ιδιοχείρος» του Παναγιώτη Σαμάτου, ώστε να βγάλει από αυτή τα νοήματα που του ταιριάζουν με τη βεβαιότητα, σύμφωνα με την απάντηση του Βαλερί, πως δεν θα έρθουν σε αντίθεση με κανένα. Θα κατανοήσει τότε πως η ποιήση αποκτάει δύναμη προφητική και εξυλαστήρια και με αυτήν ο άνθρωπος είτε δημιουργεί ο ίδιος, είτε απολαμβάνει δημιουργήματα συνανθρώπων, βρίσκει την ευκαιρία με γνώμονες, την αρμονία και την αγάπη να διασκήσει τα νέφη που καλύπτουν τον πνευματικό του ορίζοντα και να γνωρίσει τα τέλγητρα της σοφίας και της γνώσης. Δια της ποιήσεως, διακήρυξε ο Κάλβος, τα νέφη ισχύστηκαν και τον άστρο φάνηκε η αρμονία. Αυτήν ακριβώς την αρμονία του σύμπαντος τότε τη μετατρέπει σε αρμονία της ψυχής και αισθάνεται ότι υπάρχει αρκετή ομορφιά, χάρη και μεγαλείο στον κόσμο
για να γεμίσουν την ψυχή του ανθρώπου. Αυτό είναι το οικουμενικό, μορφωτικό, ιδανικό που θέλησε να παρουσιάσει ο Γερμανός ποιητής, θεατρικός συγγραφέας και ιστορικός Σίλερ στο γνωστό σε όλο τον κόσμο ποίημά του με τίτλο «Οδύ στη χαρά», τις εμπνευσμένες εικόνες και την πολύ ανθρώπινη προσέγγιση της απέτησης όλων των ανθρώπων για την κοινή χαρά και τη συναδέλφωσή τους. Γι' αυτό, ολοκληρώνοντας τις σκέψεις του, καλεί όλους τους λαούς της γης να δώσουν τον κοινό όρκο πως θα μείνουμε στο τάξιμο πιστοί όλοι οι άνθρωποι να γίνουν αδελφοί. Με βάση βέβαια τις πικρές εμπειρίες του από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μπρέχτ θα προσθέσει πως η ποίηση και η τέχνη γενικότερα ίσως δεν είναι σε θέση να αλλάξουν και να ενώσουν τον κόσμο. Μπορούν όμως να τον ευαισθητοποιήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό έχει τη σημασία του. Ο κόσμος που μας περιβάλλει είναι απλώς ένα σωρό από υλικά. Αποτελεί, όπως τόνισε ο Οδυσσέας Σελίτης κατά την τελετή της απονομής του βραβείου Νόμπελ για τους ανθρώπους, το γενήν έχον. Χρειάζεται κάθε τόσο ένας καλός αρχιτέκτονας για να μετατρέψει αυτό το γενήν έχον στο δέον γενέστε. Κάτι παρόμοιο κάνει και η τέχνη, αν είναι καλός ο αρχιτέκτονας, στην προκειμένη περίπτωση, αν είναι καλός, ο χειριστής του λόγου θα φέρει και το καλό και το αναμενόμενο από το κοινό αποτέλεσμα. Και αυτό ακριβώς πέτυχε με το νέο λογοτεχνικό του έργο «Πεζό και ποιητικό», ως άξιος χειριστής του λόγου, ο Παναγιώτης Τσαμάτος. Θα ήθελα λοιπόν να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια προς τον αγαπητό, φίλο και συμπατριώτη, λαμπρό επιστήμονα, δόκιμο ποιητή και συγγραφέα, τον Παναγιώτη Τσαμάτο, για το νέο λογοτεχνικό του έργο. Ταυτόχρονα δε, θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς που τιμήσατε με την ευγενική σας παρουσία τη σημερινή εκδήλωση και είχατε την υπομονή και την καλοσύνη να με ακούσετε. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Εργολάβου για την λαφυρότητα του λόγου του και για την εύστοχη προσέγγιση στα έργα του συμπατριώτη μας του Παναγιώτη του Τσαμάτου. Από δική μου παράληψη και αναλαμβάνω την ευθύνη, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον σεβασμένο τον Μητροπολίτη μας για ένα μικρό χαιρετισμό και την ευλογία σας. Καλησπέρα σε όλους σας. Είναι μεγάλη και ιδιαίτερη χαρά μου που βρίσκομαι απόψε κοντά σας, κύριε καθηγητά. Δεν σας γνώριζα, ομολογώ, αλλά από την ημέρα που εμπιστευτήκατε, ανέτρεξα στα συγγράμματά σας, χρησιμοποίησα και τα διάφορα μέσα της επικοινωνίας που υπάρχουν και διάβασα πολλά. Βέβαια, μελέτησα και τα βιβλία που μου δώσατε και κατάλαβα ότι είστε ένας πραγματικός αξιέπαινος και καθηγητής με μεγάλη εμβέλεια και στον τομέα των μαθηματικών, όπου εκεί αφιερώσατε τη ζωή σας, αλλά επίσης με το ερευνητικό σας έργο, με το επιστημονικό σας έργο και με την όλη προσπάθειά σας έχετε καταφέρει να αναδείξετε αυτόν τον τόπο και να είστε ένα παράδειγμα στην παραμυθιά, εδώ στην πόλη από την οποία κατάγεστε. Αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι τα τάλαντα που σας έδωσε ο Θεός τα εκμεταλλευτήκατε, δεν τα θάψατε. Και μάλιστα όχι μόνο τα εκμεταλλευτήκατε, αλλά προσπαθήσατε
να ψάξετε βαθιά μέσα σας για να βρείτε όλα αυτά τα χαρίσματα που ο Κύριος μας σας έχει δώσει και πράγματι στην πορεία σας, ξέχωρα από το συγκεκριμένο αντικείμενο το οποίο αγαπήσατε και στο οποίο αφιερώσατε τη ζωή σας, προχωρήσατε και σε άλλα μετερίζια και βοηθήσατε πάρα πολύ τον τόπο και ιστορικά και λογοτεχνικά και ποιητικά. Είναι πραγματικά καμάρι για τον τόπο μας και αυτό το συνειδητοποίησα παρακολουθώντας από τα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης όλες τις προηγούμενες παρουσιάσεις των βιβλίων σας. Είστε λοιπόν αξιέπαινος, εύχομαι ο Κύριος μας να σας ευλογεί τα έργα και να σας έχουμε κοντά μας με νέα έργα, συνέχεια. Να είστε ευλογημένος και στερεωμένος από τον Κύριό μας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, ο λόγος σας και η παρουσία σας μας δίνει δύναμη, κουράγιο και παραμυθία. Κύριε Δήμαρχε, ένα μικροχαιρετισμό. Σεβασμιότατε Μητροπολίτη μας, κύριε Σεραπείο, επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί παραβρισκόμενοι. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή παρουσίαση των βιβλίων του συντοπίτη μας, καθηγητή κ. Παναγιώτη Τσαμάτου, που συνδιοργανώνεται από το Δήμο Σουλίου, την Εταιρεία Λογοτεχνών και Συγγραφέων Υπήρου, το Ίδρυμα Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου και φυσικά το Φιλοπρόοδο Όμιλο Παραμυθιάς. Η χαρά μας είναι μεγάλη και σας ευχαριστώ πολύ που τιμάτε όλη την εκδήλωση αυτή με την παρουσία σας σήμερα εδώ. Κύριος Παναγιώτης Τσαμάτος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Γεννήθηκε στην Παραμυθιά, όπου και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές και ακολούθως σπούδασε με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, από όπου και αποφύτησε με άριστα. Το επιστημονικό συγγραφικό του έργο μεγάλο και αδιαφυσβήτητο. Σήμερα όμως μας φέρνει όλους εδώ μια άλλη ιδιότητά του, αυτή της λογοτεχνικής συγγραφής. Η ενασχόληση του κυρίου Τσαμάτου με τη λογοτεχνία είναι 20ετής πλέον και στη διάρκεια της με τα συγγράμματά του τίμησε με τον παραπάνω τρόπο και με τον πολύ μεγάλο ρόλο του τον τόπο μας. Έχουμε τη χαρά σήμερα να μας παρουσιάσουν τα δύο τελευταία έργα του οι αξιόλογοι ομιλητές μας. Ακούσαμε τον συντοπίτη μας, τον κύριο Εργολάβο, τους οποίους και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι και είμαι βέβαιος ότι η συγγραφική δραστηριότητα του Παναγιώτη δεν σταματάει εδώ, επομένως θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε πολλές ακόμα από τις δουλειές του στο μέλλον. Παναγιώτη, σου ευχόμαστε υγεία, έμπνευση και δημιουργία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Να καλέσουμε στο βήμα την Μαριάννα την Αλεξίου, μέλος της ιατρικής ομάδας ΜΑΤ, για το ποίημα «Τέλος εποχής». Τέλος εποχής. Νωρίς που μαζευτήκαν φέτος τα πουλιά στα σύρματα και κουβεντιάζουν το μακρύ ταξίδι για τον νότο. Και εμείς μαλώνουμε με τα μικρά μας κρίματα, μπερδεύοντας το τελευταίο με το πρώτο. Πήρανε τα πουλιά το δρόμο, το μακρύ πλάι στον ήλιο και γίνανε κουκίδες μαύρες στο λωτιά. Και εμείς με το ένα χέρι μας αντίλιο ούτε βροχή δεν βλέπουμε. Ούτε συνέπεια. Άδειος ουρανός και οι καλαμιές στην ακροθαλασσιά μονάχες καρτερούν τον άνεμο και την βροχή και εμείς ανέμελοι μες στη λινή μας φορεσιά θα ρούμε πως για πάντα θα κρατήσει ετούτη εποχή. Ευχαριστούμε και εμείς, Μαριάννα. Ο κ.
κύριος Κωνσταντίνος Πέτσιος γεννήθηκε στα Ιωάννινα και είναι καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία της Φιλοσοφίας και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας, το οποίο έχει τιμηθεί με δύο βραβεία αριστείας. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και παρακολούθησε μεταπτυχιακά μαθήματα φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο του Μπάμπερ της Γερμανίας. Και το 1993 αναγορεύτηκε με τον βαθμό Άριστα διδάκτορ φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Εκτός από το πλούσιο ερευνητικό και διδακτικό του έργο, συνεργάστηκε με την Ακαδημία Αθηνών Κέντρο Ερεύνησης Ελληνικής Φιλοσοφίας, με το Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών από το 1998 έως το 2002, με τη Βουλή των Ελλήνων, με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Είναι μέλος της Ελληνικής Φιλοσοφικής Εταιρείας, του Ομίλου Μελέτης Νεοελληνικού Διαφωτισμού, της Εταιρείας Υπηρετικών Μελετών και από το 2021 είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου. Κύριε Καθηγητά, έχετε το λόγο. Σας μιλώτατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Δισταγματάρχα, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αισθάνομαι οικία και δεν κατάγομαι από την παρουσία. Αισθάνομαι οικία σε μια εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στον αγαπητό συνάδελφο, φίλο, τον Παναγιώτη τον Τσαμάτο, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και πράγματι είναι ιδιαίτερη χαρά που μου δίνεται η δυνατότητα και η τιμή να μιλήσω ενώπιον σας για τα καινούργια του κείμενα. Έτσι λοιπόν, σήμερα στην εκδήλωση αυτή μου δίνεται ευκαιρία να εκφράσω ορισμένες από τις σκέψεις που μου προκάλεσαν τα δύο βιβλία. Κυρίως όμως ευχαριστώ τον κ. Τσαμάτο για την ανθρωπογεωγραφία που μας προσφέρει μέσα από τα 12 αφηγήματα του βιβλίου και τα ποιήματά του, τα ιδιοχείρως, στα οποία αναφέρθηκε ήδη ο γραπτός δάσκαλός μας, ο κ. Αγρολάβος. Πρόκειται για κείμενα στα οποία ο ίδιος καταθέτει με έναν ενοιχτικό τρόπο, κατά τη γνώμη μου, τον ενδόμηχο διάλογό του με την πραγματικότητα. Ο σκηνικός χώρος, εντός του οποίου συντελείται η δραματουργία των επιμέρους ιστοριών, είναι η παραμυθιά, της οποίας τόσο το αστικό τοπίο, όσο και το φυσικό περιβάλλον, ο συγγραφέας τα συγκερνά, τα συνείει με τη γραφή σε ένα αξεδιάλυτο όλο, σε μια ενότητα, στην οποία θα μπορούσε να πει κανείς ότι ενθικεύει τη δράση των ηρώων του. Πρόκειται για μορφές της καθημερινής βιωτής, μορφές που ανακαλούν οικίες παραστάσεις ζωής, εναγώνιες διαβίωσης σε καιρούς δίσεκτους, τόσο για τη συλλογική όσο και για την ατομική ύπαρξη, όπως ήταν η περίοδος της εμφύλειας και της αδελφοκτόνας σύγκρουσης της μετεμφυλιακής Ελλάδας, αλλά και η περίοδος της μεταπολίτευσης, η οποία λειτουργήσε ως κολυμβήθρα του Σιλοάν για πλήστα όσα νομίματα που αποκάλυπταν σκληρημένες συνειδήσεις κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και φαίνεται ότι αποτελούν ισχυρό στατιστικό δίκτυο και της σύγχρονης κοινωνικής συνδιαλλαγής. Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια επισήμανση η οποία αφορά τον υπότιτλο του βιβλίου του κ. Τσαμάτου. Ένα σκαλινό ταξίδι, γράφει ο κ. Τσαμάτος. Προφανώς ο συγγραφέας, ως καθηγητής μαθηματικής ανάλυσης, χρησιμοποιεί έναν όρο της γεωμετρίας που αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη μορφή τριγώνου, όταν δηλαδή οι τρεις πλευρές είναι άνισες ή ισοδυνάμως όταν όλες οι γωνίες είναι άνισες. Περιεχομενικά λοιπόν το αφήγημα αυτό το οποίο επιστεγάζει τη συλλογή είναι και είναι το πλέον εκτενές με μια σπονδυλωτή μορφή εγκλεί άλλοτε με ρητό και άλλοτε με υπόρρητο τρόπο την άποψη του συγγραφέα για συμπεριφορές και στάσεις ζωής που εν δυνάμει είναι υπαρκτές,
και στη συγγενή μας πραγματικότητα. Παρά το γεγονός ότι σήμερα η γεωμετρία του Ρίμαν και του Λομπατζεύσκη αναφορικά με το αξίωμα των παραλίνων έχουν αντικαταστήσει την ευκλήδια γεωμετρία, η τελευταία μας είναι χρήσιμη για να κατοπτεύσουμε την καθημερινή μας αναμέτρηση με τα πράγματα. Με δεδομένο το γεγονός ότι τρία σημεία μιας συνευθυακά, μη συνευθυακά καθορίζουν ένα μοναδικό τρίγωνο και ένα δυσδιάστατο επίπεδο, η αφήγηση του κυρίου Τσαμάτου θα μπορούσε να οριστεί με γεωμετρικό τρόπο, more geometric όπως λέμε στη βιβλιογραφία, με τα σημεία του τόπου, του χρόνου και της μορφής. Έτσι προσωπικά διάβασα τα κείμενα του κ. Τσαμάτου. Ξεκινώντας από το πρώτο, η γενέθλια πόλη του συγγραφέα και η περιβάλλουσα φυσική πραγματικότητα συγκρατούν το αρχικό σημείο. Οι εικόνες της φύσης, τα υλικά στοιχεία, τα βουνά της Μοργκάνας, τα νερά του Καλαμά, που καθιστούν δυσχερή τη διαπέραση των ηρώων στην αντίπερα όχθη, ταυτόχρονα υποφόσκουν και συντηρούν την ελπίδα τους για μια ασφαλή ζωή στην παραμυθιά, το πέρασμα από την Αγία Μαύρα σε άλλους τόπους. Στην ίδια συνοχή, με ανεπαίσθητο τρόπο, ο συγγραφέας ενσωματώνει κλιματολογικές συνθήκες, το αφόρητο κρύο τόσο για τα παιδιά, όσο και για τους ενήλικες, το χιόνι που μεταμόρφωνε βαθμιαία το φυσικό τοπίο. Παράλληλα, η περιγραφή των αστικών τοπίων των Ιωαννίνων, περιοχές όπως η Καραβαδιά, το Κουρμανιό, το παλιό πρακτορείο, οι γραφικοί καφενέδες, η κεντρική πλατεία, η λιμνοπούλα με τις παραπόλεις, ανακαλούν στη μνήμη μας την εικόνα της πόλης που έχει φύγει, λέμε. Στο ίδιο μοτίβο εγγράφεται και η λεπτομερής περιγραφή των δρόμων μιας άλλης πόλης, της Θεσσαλονίκης, στην οποία ο ήρωας της πρώτης ιστόρησης, αποκαμωμένος και με τραγική διάψευση των ελπίδων όσων του υποσχέθηκαν από διαπρίσιους προφήτες εκείνη την περίοδο, κομίζει μαζί του την άδωνη αθωότητα της νιώτης του. Το δεύτερο σημείο αυτού του νοητού τριγώνου, στο οποίο αναφέρθηκα παραπάνω, αφορά τον χρόνο. Μέσα από την οπτική της θεωρητικής μου ενασχόλησης, είμαι καθηγητής, όπως είπε ο ρευτός προεδρεύων της φιλοσοφίας, επιτρέψτε μου να υπομνήσω ότι, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, ο χρόνος είναι αριθμός κινήσεως, κατά το πρώτερο και ύστερο. Με μια άλλη διατύπωση, ο χρόνος είναι αριθμός, σύμφωνα με το πριν και το μετά. Ο Σταγυρίτης, δίνοντας το συγκεκριμένο ορισμό, ο οποίος κατά τη γνώμη μου είναι ιδιαίτερη σημασία για την ανασυγκρότηση της σκέψης του τιμόμενου συγγραφέα, αυτό ακριβώς εμφανίζει και στα ποίηματά του. Υπογραμμίζει ο Παναγιώτης Τσαμάτος ότι ο χρόνος είναι αυτός που κυλά, χάρη στον οποίο αριθμείται ταυτόχρονα. Μέσα λοιπόν από το πρίσμα αυτό, παρατηρούμε καταρχήν την πλοκή των αφηγήσεων, με στέρεη αλληλουχία των διαλόγων και των μονολόγων, με κορυφαίο κατά τη γνώμη μου μονόλογο τη φράση της υπομονητικής μάνας «Άι μωρέ Φανάκη», στην οποία το μητρικό φίλτρο συσταχώνεται με την απόγνωση για τη μοίρα της σύνολης οικογένειας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι οι περιγραφές του αγαπητού φίλου και συναδέλφου του κ. Τσαμάτου μοιάζουν με τη μορφή του Ιαννού. Φαίνεται αυτό στα ποίηματά του, όταν αναφέρεται στη λίμνη, άλλοτε αρχόντισε κυρά να λάμπει με ασύνια και φεγγάρια στολισμένη και πότε ετέρα με τα πέπλα της ομίχλης τυλιγμένη να τριγυρνά μέσα στα σοκάκια της πόλης. Έτσι λοιπόν, η τοπογραφία που παρουσιάζει ο συγγραφέας, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί τη βασική οθόνη της ιστόρησης, αναδεικνύεται μέσα από τη μεταλλαγή των συμβάντων της ζωής, κυρίως των πρωταγωνιστών των επιμέρους ιστοριών. Ο λογοτεχνικός τρόπος ανάδυσης του τοπίου, μέσω της περιγραφής των επιμέρους στιγμών που βιώνουν οι ήρωες,
είναι εξαιρετικά εμφανής σε όλα τα κείμενα του τόμου. Σε όλα τα αφηγήματα που συγκροτούν το βιβλίο, αλλά και στα ποιήματα που καταφορούνται στη συλλογή Ιδιοχείρος, ο χρόνος στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, αποτελεί κατά τη γνώμη μου τη θεμελιακή συνιστόση, τόσο στην Παμβότιδα, όπου ο βίος της Φροσύνης παρομοιάζεται, υπομνήστηκε ήδη, με το βίο της Μαργαρίτας, που η ζωή της νύχτωσε νωρίς, όσο και στους άλλους τίτλους, κείμενο ποιήμα, στο οποίο υπερβαίνονται τα χρονικά ορόσημα του 1922 και του 1940 στον καμβά μιας ξεθοριασμένης μνήμης. Η κίνηση και το μέτρο ως χρονούμενη πραγματικότητα συνιστά ένα μοτίβο που διέπει κατά τη γνώμη μου τη σκέψη του κ. Τσαμάκη. Η κίνηση όχι μόνο στη χωρική της διάσταση, τη συμποσούμενη με τη μεταβολή και τη φθορά, αλλά και η κίνηση στην ποιοτική της μεταστοιχίωση ως ένα ενεστός γνώρισμα της συνείδησης που διαμορφώνει κάθε φορά το παρόν μας, τη δική μας ενθαδική πραγματικότητα. Μέσα λοιπόν από τις μεταλλαγές των εικόνων που συναντούμε στα ποιήματα και τα κείμενα και ιδιαίτερα στα τα αυτοβιογραφικά σημεία αναδύεται η αγωνία του κ. Τσαμάτου για το ακριβό και το μεγάλο, όπως ο ίδιος γράφει στο Αθέλητο ταξίδι. Δεν θα ήταν υπερβολή εάν λέγαμε ότι το ταξίδι στα κείμενα που διαβάζουμε συνιστά ένα αιώνιο μετατοπιζόμενο τέρμα, για να χρησιμοποιήσουμε μια ανάλογη διατύπωση του Καβάφη. Μέρισμα λοιπόν τα παραπάνω, υπησέχουμε στην ενδοχώρα και του τρίτου σημείου, του τριγώνου, τη μορφή. Με τον όρο αυτό δεν εννοώ μόνο τα εξωτερικά γνωρίσματα της γραφής του συγγραφέα μας, αλλά και την συνείδηση, τον συνδυασμό αυτών των στοιχείων με την περιεχομενικότητα. Με άλλα λόγια, τη σύγκραση της υφολογικής έκφρασης με την λεξικολογική και μορφολογική διατύπωση του πυρήματος σκέψεων. Η ρεαλιστική, σχεδόν νατουραλιστική απεικόνηση των χαρακτήρων των αφηγημάτων συνυφαίνεται με το κρυπτικό νόημα της τάσης ζωής του καθενός. Μέσα βέβαια από τη χρήση ενιών, συμβόλων. Η ελπίδα για μια κοινωνία αυτόνομη, με κανόνες ισονομίας και ισοπολιτείας, στην οποία η ελευθερία να αποτελεί θεσμική διασφάλιση, παραχωρεί τη θέση της στην αντισόπιτη διάψευση των προσδοκιών. Με μυθοπλαστική γλώσσα που ενσωματώνει πλειάδα λέξεων της ντοπιολαλιάς, η λέξη πλαστάρι, έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, τη χρησιμοποιεί όμως και στην Ήπειρο και στα Γιάννη, αγαπητέ κύριε Τσαμάτη. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή τη χρήση των ορολικτών, των γλωσσικών ορολικτών, ο συγγραφέας καταγράφει ανεπιτίδευτα και τον τρόπο και τη φωνολογία της εποχής, στην οποία κυρίαρχο γνώρισμα ήταν και είναι σε ορισμένα κοινωνικά περιβάλλοντα η συγκοπή των φωνιέδων και ο συμφυρμός τους στα τελικά σύμφωνα. Θα εστιάσω όμως την προσοχή μου στην απόψινή παρουσίαση στο νοηματικό περιεχόμενο που επιστεγάζει η γλαφυρότητα της αφήγησης και η εικονοποιία της γλωσσικής διατύπωσης. Η ιστορική συγκυρία που αναδείχθηκε μετά την απελευθέρωση της χώρας μας από τη γερμανική κατοχή, διαμόρφωσε ένα ημισχύρο τοπίο λογισμού, στο οποίο το αδερφοκτόνο μίσος των αντιμαχωμένων παρατάξεων δεν εξαντλείται στη διαπίστωση των συνειδιών. Θα μπορούσαμε εδώ να διακρίνουμε στοιχεία εγκυβωτισμού και έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι ο συγγραφέας, άλλοτε με εμφανή τρόπο και άλλοτε με ενηγματική γραφή και ειρωνικό μηδίαμα, ανακαλεί αφηγήσεις τις οποίες συναντούμε στις αδερφοβάδες του Λούκα Καζαντζάκη. Σκιαγραφεί έτσι, μέσω των μορφών και του αδιάλειπτου μόρφου, τη βιωμένη, όπως γράφει κάπου ο Χάιντεγκερ, επίσης τη συμπεριφορά, όσο με επιλύσμονα τρόπο για την ανθρωπικότητα συστοιχήθηκαν αλλά και εξακολουθούν να συστοιχούνται με βιαιότητα, με τη βιαιότητα, τον αυταρχισμό, ο οποίος εμφυλοχωρεί σε όλα τα ιδεολογήματα
και την εκμετάλλευση των συνανθρώπων μας. Για όποιον διαβάζει με προσοχή τα συγκεκριμένα βιβλία του κ. Τσαμάτου, η αρχιτεκτονική της αφήγησης και η αναλλαγή των ποιητικών εικόνων επιτρέπουν να διαφανεί η απαξία του συγγραφέα για την υπερκριτική και υπερφύαλη συμπεριφορά μας, για τη σκληρότητα, για τη σκλήνη των συνειδήσεων, τη σκληρότητα των συναισθημάτων, όσων συχνά επαγγέλλονται προοδευτικές αντιλήψεις, φυτεύοντας στα κελίφη των κομματικών μηχανισμών. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω επίσης το ειδοποιό γνώρισμα της καιρικότητας, που κατά τη γνώμη μου αναδεικνύεται μέσα από τη γραφή του κ. Τσαμάτου. Από τη μια πλευρά, οι εξουσιαστικοί μηχανισμοί που σαρκώνονται όχι μόνο στη μορφή του χωροφύλακα, του δόκιμου αντίπροφαγού είναι ήρωες, των αφηγημάτων, του Νικόλα, του καταδότη Χαρίση, του Σμηνία και του Αριστεράντζα, αλλά και στην αλληλεή σύγκρουση των οπαδών του Κολυγιάννη με τους οπαδούς του Ζαχαριάδη. Μέσα λοιπόν από την ηθοποιία αυτή, θυμίζω απλώς ότι ο όρος ηθοποιία χρησιμοποιείται αφετηριακά από τη ρητορική, αργότερα προσέλαβε τη σημερινή του σημασία, εξακολουθεί να παραμένει ως μείζον ζητούμενο το ήθος των ανθρώπινων υποκειμένων, ως αντίστοιξη στις γλωσσιρές μορφές, όσον ο συγγραφέας φιλοτεχνεί με παραστατικό τρόπο, αναδεικνύοντας τη φιλάρεσκη συναισθηματική του σχέση με τον αυταρχισμό και τον κινησμό της άσκησης της εξουσίας, προβάλλει κατά τη γνώμη μου η μορφή της ΑΕΣΕ, που μετά το προσκύνημα στο τζαμί εισέρχονταν σε δεσμιότητα και στην εκκλησιά, αλλά και η εμβληματική μορφή της μάνας του Φάνη και της λαμπρινής, θυσιαστικές παρουσίες σε έναν άξενο κόσμο, στον οποίο, όπως γράφει ο Παπανούτσος, η καρδιά του ανθρώπου είναι σκληρή και δεν μαλάζεται εύκολα. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας αυτές τις σκέψεις, θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι ο συγγραφέας, ως φίλος και συνάδελφος, κ. Τσαμάτος, με λογοτεχνικό ύφος και παραστατική δεξιότητα, ιστορεί με έντονα χρωματικά, με έντονα χρηματικά εικόνες και πυκνούς συμβολισμούς, γεγονότα που μάλλον συμβαίνουν εσεί, για να θυμηθούμε τη γνωστή φράση του Θουκυδίδη, αντλώντας αφορμήσεις από το πεδίο της δύστινης πραγματικότητας που εξακολουθεί να μορφάζει και στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, με ένα άλλο ένδυμα όμως. Ήτος δισερμήνευτη για τη σύλληψή της και την εφαρμογή της στη Ριωδία, που εύγλωτα παρουσιάζεται στο ποίημα «Θάνατος πάνω από τη λίμνη», αναφέρεται στο γνωστό, στη γνωστή καταστροφή των Λυγιάνων, είτε ως αδελφός παραγός που κυοφορείται από τη μικρονοϊκότητα και τον φθόνο, καθώς επίσης και τον ναρκισιστικό αυταρχισμό. Μέσα λοιπόν από το πρίσμα αυτό, τα κείμενα του κ. Τσαμάτου προβάλλουν ως επιτακτικό το αίτημα για ένα στοχασμό στη συγκεκριμένη κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα. Και τούτο διότι, όπως ο ίδιος γράφει, σε ένα ποίημά του, είναι η στιγμή να διακριβώσουμε το κέριο και να απαλλαγούμε, θα συμπλήρωνα προσωπικά, από την ψημιθίωση των ψευδεστήσεων. Σας ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, για τον λόγο σας και τις εύστοχες παρατηρήσεις σας. Συνεχίζουμε με τη Μαρία τη Παπακοπούλου και το ποίημα «Το φράχτα του έρωτα και του θανάτου». Το φράχτα του έρωτα και του θανάτου. Λένε πως είναι ο έρωτας αυτός που διαφεντεύει τη ζωή, τάζοντας από δράσεις και ταξίδια, και με συχνά κεράσματα νυν απολύεις. Κι όμως αφήνει πάντοτε μονάχους τους ταξιδευτές μπροστά στην πύλη του Άρη του, με τον ιδρώτα τους να έχει τη γεύση κατά δυο, και πλεισμονή και ανεκπλήρωτη. Κι άλλοι πάλι λένε πως είναι η ζωή η διορία του χάροντα για τα λύτρα του έρωτα και ο θάνατος η πληρωμή. Γι' αυτό και κάποιοι μελοθάνατοι τον καρτερούνε με μια προσδοκία ειδονική, σαν τον μεγάλο οργασμό της πιο τρανής ερωτικής τους πράξης.
είναι η εκδίκηση στο Δήμιο, που μένει πάντα με την απορία στα μάτια. Σε ποιον ήταν σπονδύ ο τελευταίος σπασμός του μελοθάνατου, στον έρωτα ή στο χάροντα. Στο. Ευχαριστούμε, Μαρία. Έρχεται η σειρά του τιμούμενου προσώπου, του αγαπητού Παναγιώτη Τσαμάτου, που εκτός των άλλων είναι και πρόεδρος της εταιρείας λογοτεχνών και συγγραφέων Υπήρου. Σε προσμενότατα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, κανονικά δεν θα έπρεπε να πάρω τον λόγο. Θα έπρεπε να αρκεστώ στα αποσπάσματα από τα βιβλία μου που με τόση ευαισθησία προσεγγίζουν τα μέλη της θεατρικής ομάδας και τους ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Όμως, ανεβαίνω στο βήμα γιατί αισθάνομαι την ανάγκη να πω σε όλους σας, αλλά και σε έναν έναν χωριστά, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σεβασμιότατε, η παρουσία σας σήμερα εδώ και όσα άκουρα επενδυτικά αναφέρατε για μένα και τα πονήματά μου περιποιούν σε μένα μια ξεχωριστή τιμή και σας ευχαριστώ από καρδιάς. Σας εύχομαι ολόψυχα επιτυχία στην αποστολή σας και η ευόδοση των προσπαθειών σας για το καλό της νέας σας κοινής μας πλέον πατρίδας της παραμυθιάς. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα η παρουσία ανάμεσά μας του πολύ αγαπητού φίλου και συμπατριώτη μας, του Σπύρου του Ευρωλάβου. Ενός ανθρώπου με διακριτή και πολύ σημαντική πνευματική και συγγραφική παρουσία, επαγγελματική πορεία και πολιτική δραστηριότητα στα κοινά της πόλης των Ιωαννίνων. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας στην εταιρεία λογοτεχνών, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω καλύτερα την πολυσχηρή του δράση στην πνευματική ζωή και ιδιαίτερα τη μεγάλη του συνεισφορά όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη και προβολή του υπηρετικού ευεργετισμού και της υπηρετικής λογιοσύνης. Θέλω επίσης να καλωσορίσω για δεύτερη φορά, νομίζω, στον τόπο μας του φίλο και εκλεκτό συνάδελφο από το Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κώστα Πέτσο, με τον οποίο με συνδέει μια μακρόχρονη φιλία και μια συναντήληψη για αυτό που λέγεται ακαδημαϊκότητα στα πανεπιστημιακά πράγματα. Τα τελευταία χρόνια βρεθήκαμε πολύ κοντά στη διοίκηση του Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου. Ως πρόεδρος του Ιδρύματος αυτού, ο κ. Πέτσος πιστώνεται στη συντήρηση και διάσωση ενός αρχιτεκτονικού κοσμήματος για τα Γιάννηνα της οικίας Φρόντζου, στην οποία θα λειτουργήσει σύντομα Μουσείο Λαϊκής Φωτισσάς. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω την προσφορά του κ. Πέτσου στα γράμματα μέσω του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου Ερευνών, αναφέρθηκε γρηγορότερα και από τον κύριο Παντελή, το οποίο διευθύνει. Στο εργαστήριο αυτό συγκέντρωσε και ψηφιοποίησε μια σειρά εξαιρετικά σπάνιων συλλογών, περίπου 40.000 και τεκμηρίων. Ευχαριστώ θερμά και τους δύο κύριους ομιλητές για τον τρόπο που ο καθένας από την πλευρά του προσήγγισε τα κείμενά μου, προσφέροντάς μας τη διεισδυτική οπτική δύο ανθρώπων, στους οποίους η έκφραση, ο λόγος και η γλώσσα είναι έργο ζωής. Τέλος, να ευχαριστήσω τον αγαπητό φίλο κύριο Χαράλα από Παντελή, πρόεδρο του ΦΟΠ, για την προθυμία του να αναλάβει το συντονισμό της σημερινής εκδήλωσης και τη βοήθεια μέσω της θεατρικής ομάδος στη σημερινή εκδήλωση. Και τα δύο βιβλία της σημερινής παρουσίας είναι μέρος της ερασιτεχνικής λογοτεχνικής μου δραστηριότητας της τελευταίας 20ετίας. Το βιβλίο με τα πεζογραφήματα ξεκινάει με ένα εκτεταμένο διήγημα, μια νουβέλα θα έλεγα, με τίτλο «Μουργάνα Βουδαπέστη, Θεσσαλονίκη, ένα σκαλινό ταξίδι», από την οποία και ο τίτλος του βιβλίου και ακολουθούν άλλα 10 διηγήματα. Κάποια από τα διηγήματα του βιβλίου πυρήνα και αφορμή ιστορικά γεγονότα του περασμένου αιώνα και ξεκινούν από την κατάληψη της Κέρκυρας το 1923 από τη φασιστική Ιταλία, φτάνοντας μέχρι και την πτώση της Χούντας. Εκτυλίσσονται στην πολιορκική Ελλάδα, στην Ήπειρο και στην Κέρκυρα. Έτσι δικαιολογείται, θα μπορούσαμε να πούμε, και η εμπλοκή του Ιδρύματος Μελετών Ιωνίου και Αδριατικού Χώρου στη σημερινή παρουσίαση, αφού στα ενδιαφέροντά του συμπεριλαμβάνονται η ιστορία και η πολιτιστική διαδρομή του βορειοδυτικού χώρου της πατρίδας μας. Τα υπόλοιπα εξιστορούν γεγονότα με πολλά προσωπικά βιωματικά στοιχεία και καταστάσεις που διαδραματίζονται κυρίως στην Παραμυθιά και τα Γιάννηνα. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη αναφορά στο πρώτο βιβλίο, θα ήθελα να σταθώ πολύ λίγο στην νουβέλα που δίνει τον τίτλο στο βιβλίο.
Η μυθοπλασία εδώ έχει ως αφετηρία τη μάχη της Μπουργκάνας στον Εμφύλιο. Στόχος μου δεν ήταν να αγιοποιήσω τη μία από τις δύο παρατάξεις του Εμφυλίου και να δαιμονοποιήσω την άλλη, ούτε το αντίστοιχο. Στόχος μου ήταν να διεκτραγωδήσω τα βάσανα των απλών ανθρώπων που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στη μέγενη του Εμφυλίου και τις συνέπειές του. Των ανθρώπων που πέρα από τη βιολογική τους επιβίωση πάλευαν να διαφυλάξουν την ανθρωπιά και την αξιοπρέπειά τους μέσα από τη δυστοπία ενός τέτοιου πολέμου, αλλά και μέσα από τη σκληρή μετεμφυλιακή περίοδο. Το δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Η Διοχείρωση» είναι μια ποιητική συλλογή. Δεν είναι στις προθέσεις μου με την έκδοσή της να καταγραφώ ως δημιουργός του χώρου της ποιήσης. Ο τίτλος του ποιητή είναι για μένα πολύ βαρύς και δεν εντάσσεται στις φιλοδοξίες μου. Οι στίχοι που περιέχονται στο βιβλίο είναι ξεσπάσματα που κέντρισαν το συνέστημα, ο θυμός, η αγανάκτηση, η περισυλλογή και κάποιες μικρές χαρές κατά το διάστημα της τελευταίας 20ετίας. Γι' αυτό και θα μπορούσε ο τίτλος αυτής της συλλογής να είναι το σημειωματάριο μιας 20ετίας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πρώτους αναγνώστες των χειρογράφων μου, που είναι πάντα η γυναίκα μου και οι κόρες μου, και την ενθάρρυνσή τους για τα γραψίματά μου, αλλά και την εγγονή μου τη Λιδία, δεν είναι σήμερα μαζί μας, για το σκίτσο του εξωφύλου της ποιητικής συλλογής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά, κύριε Σαμάτο, αγαπητέ Παναγιώτη, και πάντα να έχουμε τέτοια απορρίμματα τα οποία να παρουσιάζονται στον τόπο μας. Συνεχίζουμε με τη Μαρτίνα Κοσκινά και το ποίημα «Ούπο καιρός». Ούπο καιρός. Πάει καιρός που ο κάλπικος παράς συχνοδιαβαίνει παρελάφους μας, τριαμπευτής τηλεοφόρο. Σημεοφόρος του μια ξηρασία σφυρτική που σαβανώνει τον αέρα γύρω μας και εισχωρεί βαθιά εντός μας. Είναι αυτή που μας στεγνώνει το λαιμό και δεν αφήνει τις φωνές να βγουν και να τον ειχαλήσουν. Γιατί πάει πολύς καιρός που οι κραυγές μας πνίγονται στα βόνερα των αναρρύθμιτων ένοχων σιωπών και στην παλήρια της κερδόας φλιαρίας, των αργυρώνητων τελάγιων της αγοράς. Πάει πια πολύς καιρός που οι καμπάνες οι βαριές μένουν βουβές, αφότου πέθανε και ο τελευταίος κορδονοκρούστης και ήβραν την ευκαιρία και λαλούν στριγκάκια σύγητα, μόνοι τους και ανενόχλητα, τα πιο φτενά παφίλια. Τώρα, έτσι που βλέπω να βγατάνε, μέρα τη μέρα, η μπόχα και ο κουρνιαχτός, εγώ άλλο δεν έχω να σου γράψω. Τι να πω, βλέπεις και ο μάγος της φυλής. Κουράστηκε να λέει και να δείχνει τα σημάδια σε αυτιά βαΐκοα και τσιμπλιασμένα μάτια. Κι ούτε δεν θέλει να μας δει, ούτε να μας ακούσει. Κι εμείς άλλον δεν έχουμε κανένα να ξέρει πως με ένα χορό τα νέφη να συνάξει, μπας και έρθει εκείνη η δυνατή βροχή να πνίξει ό,τι μας πνίγει. Ευχαριστούμε, Ματίνα. Συνεχίζουμε την Ελευθερία Ντάφλου με το ποίημα «Ορφανή βροχή». Ορφανή βροχή. Την περιμέναμε. Το είχαν πει ότι θα βρέξει σε όλα τα δελτία των οκτών. Και ήρθε η βροχή στην ώρα της. Μα ούτε ένας τσίγκος πουθενά για να τη τραγουδήσει. Ούτε ένα κεραμίδι ραγισμένο να φτάσει μια σταγόνα εντός μας. Γιατί οι στέγες πια έχουν μόνο σιβαριά και όλα τα παραθύρια σφαλισμένα με κρύσταλλα διπλά. Και η βροχή μου κύπια και απόκοσμη. Μένει εξόριστη, μακριά από την αποξηραμένη ευμάρειά μας. Ευχαριστούμε, Ελευθερία. Συνεχίζουμε με ανάγνωση αποσπάσματος από το πεζό έργο του Παναγιώτη με τη Μαρία Ζαφύρη. Ο
γενναία της Λαμπινής. Οι παράγκες των ανταρτόπληκτων στη Λιμνοπούλα, λίγο έξω από την πόλη, ήταν φτιαγμένες με τσίνκους και μισόχαρτο. Λάσπη και βρωμιά παντού. Η Χάιδο δεν άργησε να βρει αυτό που ήθελε. Η Λαμπρινή κάθονταν όξω από μια παράγκα σαν σκαμία κίνη, σαν μαρμαρωμένη. Η Χάιδο όρμησε να την αγκαλιάσει, αλλά εκείνη έδειξε να μην καταλαβαίνει τίποτα. Λαμπρινή είπα, «Η Χάιδο είναι μόνη, δεν με γνωρίζεις». Εκείνη την κοίταξε ανέκφραστη. «Πέρασε ο καπετάνιος», τη ρώτησε. «Ποιος καπετάνιος μόνη, η Χάιδο είναι σου λέω, δεν με γνωρίζεις». «Πέρασε ο καπετάνιος», την ξαναρώτησε η Λαμπρινή το ίδιο ατάραχη και ανέκφραστη. Η Χάιδο την κοίταξε με περισσότερη προσοχή. Τα ρούχα της βρούμνηκα και μισοσχισμένα και τα παλιοπάπουτσα που φόραγε έτοιμα να διαλυθούν. Ήταν αλαφριά ντυμένη, αλλά δεν φαινόταν να κρυώνει. Τα μαλλιά της άλρουστα και αχτένιστα και τα μάτια της στυλωμένα σε ένα μακρινό σημείο ίσια μπροστά, άδεια και ανέφραστα. «Έστησε ότι ο καπετάνιος δεν πέρασε ακόμα και έλα από μέσα να σου πω», της ψιθύρισε μια γριά που βγήκε από την παράγκα. Η Χάιδο την κοίταξε παραξενεμένη. «Κάνε ό,τι σου λέω», επέμενε η γριά. «Ο καπετάνιος δεν πέρασε ακόμα». Στράφηκε σαν χαμένη η Χάιδο στη Λαμπρινή. Η Λαμπρινή χαλάρωσε το σφίξιμο του χεριού της και η Χάιδο αναμέρισε το σάισμα που κρέμονταν αντί για πόρτα μπροστά στην παράγκα και πέρασε μέσα. «Την πόνεσε η ψυχή μου και τη σήμασα εδώ μαζί με τεμένα. Μοναχή μου απόμκα κι εγώ στον κόσμο. Καρτεράει να περάσει ο καπετάνιος. Αυτή ξέρει ποιος. Να την πάρει μαζί του για την Αλβανία, να ξαναβρει το παιδί του στο Γιαννάκι». «Έτσι λέει το μελό της. Έτσι κάνει. Εσύ όμως ποια είσαι, πού την ξέρεις?» «Απ' τη Μουργκάν, απ' το ίδιο το χωριό. Γειτόνισες είμαστε. Πήγαμε από εκεί, όταν μας έκαψαν τα σπίτια. Εγώ έφυγα για το φιλιάκι και αυτή για τα αντάρτικο. Μπας και βρει τον άντρα της. Ξέρω. Γύρευε τον άντρα της και έχασε και το παιδί της. Τώρα ρωτάει όποιον βρει μπροστά της, αν πέρασε ο καπετάνιος. Είναι κάτι παλιόπαιδα που όπου τη βρουν μονάχη της, της λένε ότι πέρασε ο καπετάνιος. Ποιος αυτή βαλαντώνει από το σκουσμό, αυτά πίσω της τραγουδούν όλα μαζί. Ο καπετάνιος πέρασε και πίσω δεν γυρνάει. Γι' αυτό τη συμμάζεψα, για να μην την τυραννάει ο κόσμος. Φτάνει που την τυραννάει η τύχη της. Για ψυχικό, για την ψυχή της σούπρας μου που τα κοκαλάκια της θα σπρίζει βροχή σε... Ποιος ξέρει ποια κορφούν για εκεί ψηλά στο γράμμα. Η Χάιδο έκατσε λίγο της καμία απογκαμωμένη. «Και τώρα τι θα κάνετε?» τη ρώτησε. «Τι να κάνω, να μου καμωθεί να σκάσω, θέλω αλλά δεν μπορώ. Η ψυχή του ανθρώπου δεν βγαίνει εύκολα. Καρτερά μου να μ' αφήκουν να γυρίσω στο χωριό μου, στην Πόνιτσα. Δεν ξέρω πότε θα γίνει η μεγάλη μέρα. Να φύγω από τη βρώμα και την ύλα εδώ μέσα. Δεν την αντέχω άλλο τη ζητιανιά. Αλλά τι να κάνω, δεν μ' αφήνουν και να γυρίσω πίσω στο χωριό μου. Γιατί εκεί είναι, λέει, επικυρούμενη ζώνη. Δεν ξέρω τι πάνε να πει αυτό, αλλά έτσι είναι. Εγώ όμως ξέρω ότι εκείνο που φταίει είναι ότι η τσούπρα μου είχε πάει με τσαμίτες. Αλλιώς, η Χάιδο κοίταξε με απόγνωση γύρω της. Εδώ μέσα τα δικά της τα βάσανα φάνταζαν μικρά, πολύ μικρά. Έκατσε λίγο ακόμα στο σκαμνί, στηρίζοντας το κεφάλι της στα δυο της τα χέρια
και σκόφηκε να φύγει. Ξεκρέμασε το σακούλι τον ώμο και έβγαλε από μέσα ένα μεγάλο κομμάτι ψωμί και ένα ξύλινο πινάκι με λίγο γαλοτήρι που βάλαγε μαζί της. «Δεν έχω τίποτα άλλο να σας δώσω, αδερφούλα μου», είπε στη γριά. «Όλοι είμαστε. Ο Θεός μοναχά να μας την πηγή πέσει και τίποτα άλλο». Βγήκε όξο. Η Λαμπρινή στέκονταν ακίνητη στην ίδια θέση. «Πέρασε ο καπετάνιος», σαν να ρώτησε μόλις είδε τη χάιδο μπροστά της. Τα μάτια της χαϊδοστόλωσαν. Έβγαλε τη ζακέτα της, την τύλιξε στις πλάτες της Λαμπρινής και την έκλεισε στην αγκαλιά της. «Δεν πέρασε ακόμα. Θα περάσει το δίκο άλλο. Να την περιμένεις». Με ένα βαθύ αναστεναγμό, ίσχυσε το κορμί της και πήρε το σοκάκι για τα Γιάννενα, χωρίς να κοιτάξει πίσω της ξανά. Έπρεπε να κοιτάξει πως θα γυρίσει στο σπίτι της το γρηγορότερο. Δεν είχε να κάνει τίποτα πια εδώ. Ευχαριστούμε, Μαρία. Μετά από την εκφραστικότητα και την κίνηση της Μαρίας, ό,τι και να διαβάσω εγώ τώρα, ένα τελευταίο απόσπασμα από το πεζό έργο του Παναγιώτη. «Ο Μάερας δεν γιόρταζε τα Γεωργίου όπως όλοι οι Γιώργητες. Γιόρταζε στις 17 του Γενάρη του Γεωργίου του Νεομάρτυρος του Εξιωαννίνου που γράφει και το ημερολόγιο. Το κετά μας τον Άι Γιώργη, το φουστανελά, μετά από μια βαριά αρρώστια που είχε περάσει πριν από χρόνια. Τέτοια μέρα η αγορά ήταν κλειστή, τοπική γιορτή. Ο Μάερας με τον Γκλή από κοντά κατέβηκαν στην πύλη στο κάστρο, ανάψαν κερί στη χάρη του στο εικόνισμα και μετά στο μαγαζί στρώθηκαν στο μαγείρεμα. Όχι σαν κάθε μέρα, τέτοια μέρα ο Μάερας διάλεγε να μαγειρέψει περίεργα φαγητά που θέλουν τέχνη και μεράκι. Ήταν γι' αυτό και την παρέα του, το σούρο που άρχισαν να καταφθάνουν ένας-ένας. Ο Μάερας αλλαγμένος και καθαρός τους καλοδέχτηκε. Με χαμόγελο πλατή έσμιξαν 4 τραπέζια για να κάτσουν. Ο Σεσουράδας πρώτος και καλύτερος, ο Κοτσιαρής, ο Νικόλας, ο Φάνης και οι άλλοι από την γειτονιά. Ο Κλής με τον Μάερα γιώμησαν τα τραπέζια με φαγιά. Πρώτη φορά έβλεπε ο Κλής τέτοιο τραπέζι. Τα ποτήρια γέμισαν και ξαναγέμισαν. Ο Μάερας ορθώς τσούγκριζε το ποτήρι του και δεχόταν τις ευχές και τα πειράγματα γελαστός και ευχαριστημένος. Ο Σουσουράδος όπως πάντα κίνησε πρώτος το τραγούδι. «Δόντια πίκρα και μαργαρίτα ρένια». «Γεια σου ρε Σουσουράδο που δεν καρτεριέσαι με τίποτα», του είπε ο Μάερας. Με νόημα η κουβέντα, γιατί ώσπου να τελειώσει το τραγούδι μπήκαν οι γύφτες στο μαγαζί. Κλαρίνο, βιολί και ντέφι. «Καλώς τα παιδιά». Ο Μάερας τους είχε στρωμένο τραπέζι χωριστό. Τους έβαλε και έφαγαν καλά. Και τότε μονάχα κίνησαν να παίζουν. Ο Κλής είχε απορροφηθεί εντελώς από το θέαμα. Κράταγε το μπουκάλι με το τσίπρο στο χέρι και είχε απομείνει να κοιτάει τα όργανα σαν χαζός. «Θα μας φέρει τσίπρο, ωραίο, ή να σκοθώ να πάω από μοναχός μου. Δεν κλέπεις που τα ποτήρια είναι τρύπια», τον ξύπνησε η δυνατή φωνή του Κοτσιαρή. Και έπειτα ήρθε ο χορός. Πρώτος σηκώθηκε ο Μάερας και με το δίκιο του. Η μέρα ήταν δικιά του σήμερα. «Τον Αρβανίτη», είπε στα όργανα, «από γάλια και κοφτά. Ξέρετε εσείς». Αργά-αργά έβγαλε ένα μαντήλι από την τσέπη του, το ξεδίπλωσε, πρότεινε τη μια άκρη στον Κοτσιαρή και κίνησε το χορό. Από κοντά και όλη η παρέα. Ο Κλής έκατσε σε μια καρέκλα και κοίταγε με προσοχή. Ο Μάερας, παραδομένος στο βαρύ και κοφτό σκοπό του τραγουδιού, είχε μισόκλειστα τα μάτια. Ήταν να χαζεύει κανείς πως αυτός ο άντρας με το βαρύ κορμί και τη μεγάλη κοιλιά ισορροπούσε στη μύτη του ενός ποδιού. Και με λυγισμένο το γόνατο και τ' άλλο πόδι διπλωμένο πίσω, στριφογύριζε κρατημένος από το μαντίλι στο σιδερένιο χέρι του Κοτσιαρή, ακολουθώντας το παράπονο του Κλαρίνου. Και την ίδια στιγμή με το άλλαγμα του σκοπού ορθωνόταν πατώντας γερά στα δύο του πόδια, με το δεξί χέρι τεντωμένο ψηλά και με ένα λυπρωτικό «Όπα!» βγαλμένο βαθιά από μέσα του. «Όπα Μάερα, να ζεις χίλια χρόνια».
Κάποια στιγμή ο Μάιρα σταμάτησε, σκούπισε το πρόσωπό του με ένα μαντήλι, έβγαλε κάμποσα χαρτονομίσματα από την τσέπη, ξεχώρισε ένα κατοστάρικο και το κόλλησε στο μέτωπο του κλαρινίστα. Τσικλέφτες τώρα, του είπε. Ο χορός συνεχίστηκε. Το ίδιο βαρύς, το ίδιο μερακλωμένος, όπως και ο πρώτος. Οι φλέβες στο χέρι του Κοτσιάρη είχαν φουσκώσει από το βάρος και την προσπάθεια. Σαν τέλειωσε ο Μάιρας, σειρά πήρε ο Κοτσιαρής και ύστερα ο Σουσουράδας. Το τραγούδι που έδωσε παραγγελιά, αν και χαρούμενος σκοπός, έλεγε για κάποιον που αρρώστησε στο Κάιρο, γύρισε στα Γιάννενα Γιάννη και τελικά πήγε να πεθάνει στο καφέ Σόβο. Το τραγούδαγε με πολύ μεράκι, τεντώνοντας το λαιμό και με κλειστά τα μάτια ο γύφτος που βάραγε τον τέφι. Ο Σουσουράδας ανάδαφρος, όπως ήταν και στο περπάτημά του, έκανε κάτι ξαφνικά πηδήματα που στον κλή φάνηκαν πολύ αστεία. Έβαλε το χέρι του μπροστά να μην φάνει το γέλιο του. Ο Μάιρας άφησε το χορό και τον πήρε με τρόπο πίσω από τον πάνω. «Είδες κανένα άλλο να γελάει ωραία», του είπε. «Δεν γελάμε ποτέ με το χορό τα λουνού. Κατάλαβες. Ο χορός είναι ίδια με τα λαδιά. Γελάει κανένας τσι με τα λαδιά». Ο κλής κατέβασε το κεφάλι. «Αίδε τώρα». Βάλε τσίπρα στα ποτήρια και τσίπα και κανένα μεζέ, του είπε μετριάζοντας με μια υποψία χαμόγελου την αυστηρότητα του προσώπου. Ο χορός κράτησε ώρα αρκετή. Όταν κουράστηκαν, έκασαν στο τραπέζι και έπιακαν να τραγουδάν όλοι μαζί. Οι γύφτοι σηκώθηκαν, ήρθαν πάνω από το τραπέζι τους να τους συνοδεύσουν στο τραγούδι. Ο Κλής άκουγε τα τραγούδια αυτά πρώτη φορά. Τελευταία τραγούδισαν τη Μαριόλα. Ήταν ένα τραγούδι θλιβερό για το θάνατο μιας μορφωνιάς που συγκίνησε τον Κλή. Αλλά και οι άλλοι τραγούδαγαν μερακλωμένοι με τους αγκώνες στο τραπέζι, τα κεφάλια τους ακουμπισμένα στις παλάμες τους και με τα μάτια μισόκλειστα. Ο γύφτος είχε βάλει όλη του την τέχνη σε το τραγούδι. Ο ήχος από τον τέφι που το χτύπαγε απαλά σχεδόν ανεπαίσθητα στο ρυθμό του τραγουδιού συνόδευε τη φωνή του τη λιγωμένη που είχε γίνει ένα με το κλάμα του βιολιού και του κλαρίνου. Έτσι τελείωνε το γλέντι του Μάιρα κάθε χρόνο στη γιορτή του. Με τη Μαριόλα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και πάντα είχαμε να γίνει το δεύτερο. Ευχαριστούμε. Και τα βιβλία νομίζω είναι.